Όλοι οι σημερινοί αγώνες σε λίγο στο αθλητικό πανόραμα. Και αμέσως μετά η ταινία μας Highlander ο Αθάνατος. Μείνετε μαζί μας όμως τώρα για τα νέα του Αντένα. Βλέπετε Αντένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δικαστικοί και εισαγγελείς μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τους πολιτικούς. Δηλώσεις Παπανδρέου στην Ισπανία για την κάθαρση. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από την εθνιαστική επίσκεψη Κοντογενόπουλου στο Βαρβάκιο και την κουβέντα του με τους καταληψίες μαθητές. Η μάνα των 17 ημερών και μεγάλη έμπορος ναρκωτικών στον εισαγγελέα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Με τι τρόπο η κυβέρνηση θα βρει τα χρήματα που δεν έχει για να πληρώσει μισθούς και δώρα. Αποκλειστικό. Αλλάζουν τα επιτόκια. Ο Λεχ Βαλέσα νέος πρόεδρος Πολωνίας. Η κυρία Νίκη Γουλανδρή εξελέγει γυναίκα της Ευρώπης. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Περσικό του Νικόλα Βαφιάδη, μοναδικού απεσταλμένου ελληνικού τηλεοπτικού καναλιού. Για πρώτη φορά, φίδι γέννησε με κεσαρική. Χαμογελάστε με τον Λάκη Λαζόπουλο και τη νέα του επιθεώρηση. Ξεκάθαρα σήμερα ζήτησε από την πολιτική εξουσία ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Παναγιώτης Κωστάκος να μην παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης για το θέμα της κάθαρσης. Κύριοι, εσείς, τόνισε ο κύριος Κωστάκος, που με πολιτικά κριτήρια εναποθέσατε το φοβερό βάρος της κάθαρσης στους ώμους της δικαιοσύνης, αφήστε τους δικαστικούς λειτουργούς να κάνουν τη δουλειά τους, σταματήστε την έκφραση απόψεων για τις ενέργειές τους και πάψτε να τους κάνετε σημείο αντιλεγόμενο. Για ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη και αξιόπιστη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα, πρέπει να αποφεύγεται η εκ των προτέρων υιοθέτηση από τα κόμματα λύσεων για τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στις δίκες αυτές, καθώς και ο σχολιασμός και οι συζητήσεις που προκαλούνται στη Βουλή με επερωτήσεις για δικαστικές ενέργειες σε εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτά είπε ο κύριος Κωστάκος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και δημιούργησε την εντύπωση ότι ουσιαστικά απαντούσε στις γνωστές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι είναι απολογητικό υπόμνημα η επιστολή Παπανδρέου στον ειδικό ανακριτή του σκανδάλου Κοσκοτά. Δηλώσεις που έδωσαν λαβή για ποικίλα σενάρια σε ό,τι αφορά στην πορεία της κάθαρσης. Και μόνο μετά την αμετάκλητη απόφαση, όπως αξιώνεται αντικειμενικότητα για την έκδοσή της, να γίνεται με αντικειμενικότητα και η κριτική της. Υπέρ της ανάγκης να αφαιθεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη στο έργο της, τάχθηκαν πάντως και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού που παρίστανται στη συνέλευση. Ο κύριος Κωστάκος όμως αναφέρθηκε και στο άλλο φλέγον θέμα των ημερών. Στο αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο για το οποίο είπε, ευθυγραμμιζόμενος με την άποψη του κυρίου Παπανδρέου, ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να διενεργηθεί δημοψήφισμα αφού δημιουργήθηκε θόρυβος και αντιθέσεις για το αν εγγίζουν ή όχι τα όρια των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών ορισμένες διατάξεις του. Σε ψήφισμα που εκδόθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση, τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επεσήμαναν την ανάγκη να τροποποιηθεί η διάταξη που ορίζει ότι η ηγεσία των δικαστηρίων επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να πάψει να εμφανίζεται διαβλητή και ελεγχόμενη. Δηλώσει για την κάθαρση έκανε ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου στην Ισπανία όπου βρίσκεται. Το τι ακριβώς είπε θα το μάθουμε από τον απεσταλμένο μας Χρήστο Σεφερλή όταν σε λίγο συνδεθούμε με Μαδρίτη. Μια ακόμα προσπάθεια διαλόγου έκανε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας κ. Βασίλης Κοντογιανόπουλος. Επισκέφθηκε το Βαρβάκιο σχολείο που βρίσκεται υποκατάληψη από την Παρασκευή και συζήτησε με τους μαθητές. Ο Αντένα ήταν το μοναδικό κανάλι που βρέθηκε εκεί. Η ομάδα κατάληψης των μαθητών και το λουκέτο στην πόρτα μας απαγόρευσαν την είσοδο στο σχολείο. Όσο για τον Υπουργό, αναγκάστηκε να περιμένει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για να του επιτραπεί η είσοδος. Κάνουμε κατάληψη, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε, είπαν χαρακτηριστικά τα παιδιά. Το τι συζητήθηκε εντός των τυχών τη μία ώρα που παρέμεινε ο κύριος Κοντογιανόπουλος στο σχολείο, το γνωρίζουν μόνο οι συνδιαλεγόμενοι. Τα παιδιά είναι παραπληροφορημένα, έχουν εγκλωβιστεί, έχουν παγιδευτεί με μια συνθηματολογία που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σίγουρα έχει γίνει παρανόηση. Ναι, συγκεκριμένα με τις απουσίες, με διάφορα θέματα. Το point system, ναι. Είχα μια συζήτηση μαζί τους που κράτησε αρκετή ώρα. Απάντησα σε ερωτήσεις και αυτήν την μεγαλύτερη ενημέρωση, την περισσότερη ενημέρωση, θα την κάνουμε πράξη από αύριο κιόλας. Γεγονός είναι ότι ήταν αρκετά συζητήσιμος, οπότε αυτό είναι θαρρυντικό στοιχείο
για κάποιες λύσεις. Αλλά εντάξει, περιμένουμε τις λύσεις. Ότι θα βρεθούνε. Είμαστε έλεγε να προτείνουμε και εμείς λύσεις. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι το θέμα το δικό μας, είναι θέμα Υπουργείου να βγει, να βρει τις λύσεις. Λύσεις όμως ζητούν και άλλα προβλήματα του Βαρβακίου. Στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται το 58ο λύκειο και μερικές από τις αίθουσες διδασκαλίας στάζουν νερά. Ο Υπουργός το παρατήρησε και υποσχέθηκε να το φροντίσει. Φεύγοντας, συμβούλευσε τα παιδιά να σταματήσουν την κατάληψη που, όπως είπε, δεν οδηγεί πουθενά. Βέβαια, αυτή η απόφαση θα πάρθει όταν έρθουμε σε κάποια συνέλευση τα παιδιά. Αλλά προς το παρόν υπάρχει τέτοια περίπτωση να σταματήσει η κατάληψη. Στον 19ο τακτικό ανακριτή θα απολογηθεί την Τρίτη το πρωί, μεθαύριο το πρωί, η Δήμητρα Πράτου που συνελήφθη από την ασφάλεια με 6 κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει στο κρεβατάκι του μωρού της. Μάρο. Από την Εισαγγελία Αθηνών ασκήθηκε το πρωί ποινική δίωξη εναντίον της για κατοχή, αγορά, πώληση, αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση από μη τοξικομανή κατ' επάγγελμα και συνήθεια και υποπαριστάσεις που μαρτυρούν ότι οι δράστες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. Τι είναι αυτά, κυρία μου, μην πείτε σου πολύ περισσότερο ηρωίνη στο σπίτι σας. Δεν είχα άλλη με αυτή την προσωπική. Αν είχε μέσα στην κούνια του μωρού, σου, δεν την είχαμε στην κούνια του μωρού, γράφει μέσα ότι είναι μέσα στην κούνια του μωρού. Θα βγει αστυνομική, την κάρα να του δουλάπα καταρχήν. Καλά, και στην δουλάπα νομίζετε ότι επιτρέπεται. Το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται. Είχα άγνοια, το είδα εκείνη τη στιγμή όταν το βγάλατε. Σπίτι σας. Θα απολογηθώ στον ανατολική. Δεν θέλω να απαντήσω. Μετά την απολογία σας, θα θέλω να μιλήσω για τα πράγματα. Αυτή την πήρατε, αυτή την ηρωίνη. Δεν την πήρα από κανέναν. Έτσι δικαιολόγησε η Δήμητρα Πράτου, μητέρα ενός μωρού μόλις 17 ημερών, την ποσότητα των 6 κιλών ηρωίνης που βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι της στη Γλυφάδα. Η ίδια είχε συλληφθεί το καλοκαίρι να κατέχει 75 γραμμάρια ηρωίνης, αλλά λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της είχε αφαιθεί ελεύθερη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η πελάτη μου είναι χρόνια τοξικομανής. Η τοξικομανία της δεν είναι μια τωρινή κατάσταση, είναι μια χρόνια δεδομένη. Και προκύπτει από σαφή ιατρικά πιστοποιητικά. Πιστεύω ότι μετά την απολογία της, στον ανακριτή θα διαλευκανθεί η κατάσταση. Είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών είχε πολλές επιτυχίες. Οι αστυνομικοί, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν πολύ λίγα μέσα, βρίσκουν 1.002 τρόπους για να εξαρθρώνουν τις πύρες του λευκού θανάτου. Ας δούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Φρήμη. Στην υπόθεση της Πράτου, οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έκαναν τους αχθοφόρους. Είδαν τους εργάτες να μεταφέρουν έπιπλα στο καινούριο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει στην οδό Κνωσού στη Γλυφάδα, πήραν και αυτοί στα χέρια τους δύο στρώματα, τα έβαλαν μπροστά τους για να μην φαίνονται και έτσι κατάφεραν να μπουν μέσα. Τα μέσα που διαθέτουμε είναι πενιχρά, εξομολογήθηκε ανώτερος αξιωματικός της υπηρεσίας. Δουλεύουμε περισσότερο με το μυαλό. Στην περίπτωση του Παλαιστή Κωνσταντίνου Σιαφάκα, οι αστυνομικοί είδαν κέπαθα για να του περάσουν τις χειροπέδες. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν και τα 20 κιλά κοκαίνης αξίας 2 δισεκατομμυρίων που έπιασαν στις 14 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο. Μέσα στο 90 οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κατέσχεσαν περισσότερα από 60 εκατομμύρια σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου περί ναρκωτικών, τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας Πρόνοιας. Δεν θα έπρεπε όμως με τα χρήματα αυτά να εξοπλίζεται με τεχνικά μέσα και με γρήγορα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών. Στην Αμερική, οι αστυνομικοί παίρνουν σεβαστά χρηματικά ποσά ως μπόνους για τις επιτυχίες τους. Εδώ τους δίνουν πενταροδεκάρες. Οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών χρειάζονται οικονομικά κίνητρα για να θωρακιστούν απέναντι στους πειρασμούς. Βομβαρδισμός από κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια θα γίνει από το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και για δύο μήνες ώστε να βρεθούν τα απαραίτητα για μισθούς και συντάξεις αλλά και το δώρο των Χριστουγέννων. Αλλάζουν όμως από το νέο έτος και τα επιτόκια. Πληροφορίες έχει ο οικονομικός μας συντάκτης Γιώργος Νικολόπουλος. Σε συνέχεια των ομολόγων με ρήτρα IQ του τέλους Νοεμβρίου που